Η στροφιγκά ανοίγει για την πρώτη δοκιμαστική παροχή νερού απευθείας από τον Αλμυρό ποταμό προς τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και είμαστε και πολύ περήφανοι. Σήμερα δοκιμάσαμε για πρώτη φορά τη σύνδεση του Αλμυρού ποταμού με τη μονάδα αφαλάτωσης των 3.000 κυβικών ημιρεσίως. Μετά από πολύμινη επίπονη προσπάθεια, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου είναι γεγονός, κάνοντας πραγματικότητα την αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού με όρους σεβασμού στο περιβάλλον. Ένα έργο πνοής, ένα έργο ζωής για τον τόπο μας, ένα έργο που έρχεται να αναδείξει τη δυναμική που έχει ο Αλμυρός ποταμός. Μια δουλειά, μια προσπάθεια πάρα πολλών ετών γίνεται πράξη σήμερα με την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία της σύνδεσης του Αλμυρού με το δίκτυο ίδρυυσης του Δήμου μας. Τώρα αυτό που είναι στα όρια μας ο Αλμυρός, επιτέλους τον εκμεταλλευόμαστε προς όφελος των Δημοτών. Η σύνδεση με την πηγή του Αλμυρού δεν αποτελεί μόνο κοινοφελές έργο, αλλά πραγματική ανάσα για την καθημερινότητα των οικισμών του Δήμου, δηλώνει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας. Έργο που έρχεται, αν θέλετε, ως συνέχεια και των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Επί των ημερών μας πετύχαμε κάτι σπουδαίο, ουσιαστικά το να μπορεί να γίνει έργο σε αυτήν εδώ την περιοχή, κάτι το οποίο δεν υπήρχε πιο πριν. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφοροποίηση, δεν είναι τόσο η αφαλάτωση, είναι όσο ότι καταφέρνουμε να κουμπώσουμε ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις μας, τα αντλιοστάσια μας δίπλα ακριβώς από την πηγή. Σήμερα είναι η αφαλάτωση, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Καθημερινά πλέον 3.000 κυβικά μέτρα νερού θα καταλήγουν στις μονάδες αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου και κατ' επέκταση στα δίκτυα ίδρευσης. Τη φορά που μπορούμε να μιλάμε για εκμετάλλευση αυτού του φυσικού πλούτου, βέβαια με μια διαδικασία που έχει δεχτεί πάρα πολλές κριτικές. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δίνει αποτελέσματα και ότι αποτελεί τη βάση για ένα καλύτερο μέλλον. Η εξέλιξη σηματοδοτεί σημαντική μείωση του κόστους για τη ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου, καθώς δεν θα έχει την επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους για την άντληση νερού και ταυτόχρονα την εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ουσιαστικά όσον αφορά την επάρκεια, τις ποσότητες νερού, είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Επαρκούν για να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες. Αν είχαμε και καλύτερα δίκτυα και αν προχωρήσουμε και στις επόμενες μέρες, όπως έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες εβδομάδες, την αλλαγή δικτύων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, τότε να είναι σίγουροι οι δημότες μας ότι τα προβλήματα υδροδότησης θα εκμηδενιστούν.